Ήρθε το ΣΔΟΕ και με έγραψε. Μου ζήτησε, ήταν η γυναίκα μου εδώ πέρα. Λοιπόν, ζήτησαν μία αναπτήρα από τα λεγόμενα από πελάτη, ότι την αναπτήρα τη ζήτησε ο οδηγός από το ΣΔΟΕ. Λοιπόν, χωρίς να ξέρετε ότι είναι ΣΔΟΕ. Χωρίς να ξέρουμε ότι είναι η ΣΔΟΕ και τη είπε ότι βιάζομαι, δώστε μου έναν αναπτήρα. Τον έδωσε η γυναίκα μου και πράγματι τον έδωσε χωρίς απόδειξη. Γιατί βιαζόταν ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε. Λοιπόν, μετά μπλοκάρουνε η μία κυρία που ήρθε το πίσω μέρος και η άλλη μπροστά. Και τη λέει ΣΔΟΕ. Λέει, δεν κόψατε απόδειξη, συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν δώσατε απόδειξη, λέει στον πελάτη. Λέει, δεν πρόλαβα, λέει, ήθελε να φύγει. Και πράγματι ναι, δεν έδωσε απόδειξη. Μετά τη λέει, την γράψανε κανονικά. Λοιπόν, και κατόπιν έφυγε το ΣΔΟΕ και γυρνώντας να πάει για έλεγχο σε άλλο μαγαζί, αγόρασε δύο ομπρέλες από τους μαύρους. Λέει η γυναίκα μου, του σταματάει η γυναίκα μου. Λέει, απόδειξη σας έδωσε ο μαύρος. Λέει, ένα λεπτό. Λέει, απόδειξη. Λέει, όχι, λέει. Και λέει, με γράψατε την απόδειξη. Και κούνησε τις πλάτες και σκόθηκε και έφυγε. Λάθος μου που δεν κάλεσα την αστυνομία. Λάθος μου που δεν κάλεσα την αστυνομία να τις πάρω τα στοιχεία, αλλά δυστυχώς φόβηκα. Κάνανε έλεγχο σε άλλα μαγαζιά εδώ. Δεν είδα. Είδα, λοιπόν. Κάνανε έλεγχο στην καφετέρια. Στους μαύρους κάνανε έλεγχο. Όχι, δεν κάνουν ποτέ. Στους λαθρέους όχι, εδώ. Όχι, ποτέ τίποτα. Και αυτό είναι το παραπονό μου. Αυτή είναι η φοροδιαφύγη. Εγώ φοροδιέφυγα για 17 λεπτά από την αναπτήρα και αυτή η κυρία που πήρε, που είναι, υποτίθεται ότι είναι προστάτης του οικονομικού εγκλήματος, παρανόμησε. Αυτό είναι το παραπονό. Ποιο ΣΔΟΕ ήταν? Το ΣΔΟΕ της Λαμίας.